Πριν αρχίσει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, να πούμε μία είδηση που θα χαροποιήσει φαντάζομαι και, τους φίλους του ΠΑΟΚ πάρα πολύ, αλλά κυρίως θα χαροποιήσει τους φίλους του Άρη, καθώς πριν από λίγο η ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΕ Άρης είναι ότι υπάρχει συμφωνία του Άρη, της ΠΑΕ Άρης και του Θόδωρου Καρυπίδη για την παραμονή του Ούγκο Σόουζα στην ομάδα για τα επόμενα 2 χρόνια. Ένας παίκτης λοιπόν που ακούγονταν, λέγονταν, γράφονταν ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο Άρης να τον κρατήσει και θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, συμφώνησε πριν από λίγο για την παραμονή του στον Άρη για τα 2 επόμενα χρόνια. Ούγκο Σόουζα και Άρης λοιπόν μαζί για τα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε στην ροή των εκπομπών του ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω την είδηση για τα επόμενα 2 χρόνια. Ούγκο Σόουζα στον Άρη. Πήγες να πεις κάτι, γιατί δεν φοβάσαι? Όχι, φοβάσαι. Δεν είναι φοβάμαι. Να πεις για ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Τι έχουν φοβάσαι? Και τα τουάζ ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο ότι έχουν τον ΠΑΟΚ. Πες. Ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τα τουάζ του ΠΑΟΚ και παίζουν σε άλλες ομάδες. Γνωστές κτλ. Μεγάλες. Τι να. Εντάξει. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνει. 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Και καλή διασκέδαση να έχετε, παιδιά. Όλες αυτές τις ημέρες ξεχνούσα να φέρω μαζί μου και να κληρώσουμε τις φοβερές αυτές, τα φοβερά τα t-shirt που μας έστειλαν οι φίλοι μας από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ, φίλε. Με ενημέρωσε φίλος, ξέρω εγώ ήταν Δευτέρα, μια μέρα. Να στείλω φανέλες να κληρώσετε και την Παρασκευή ήταν δώρες. Άντε ήταν σε 7 μέρες ήταν. Πακέτο από το Μόντρεαλ. Σε άλλη στείλανε φίλοι από εδώ στη Ζάμπια και πήγε σε 15 μέρες. Σε 7 μέρες, 8. Από το Μόντρεαλ. Στη Ζάμπια, φίλοι. Στη Ζάμπια ειδοποιεί το Περιστέρι ότι έφτασε το δέμα. Άσε που είναι πιο μακριά. Πιο μακριά είναι. Το Καναδά σε Ευρώπη είναι μια πτήση. Το Ευρώπη, Ζάμπια, για ρώτα πόσο είναι. 2 πτήσεις. Τι λες, ρε. Τι λες. Ανάλογα τις δικτατορίες. Γιατί είναι μια πτήση το Μόντρεαλ, Ελλάδα, ρε. Δεν είναι μια πτήση. Δεν είπα Ελλάδα, είπα Ευρώπη. Ελλάδα, εμείς Ελλάδα είμαστε. Δύο πτήσεις. Δες. Αχ, ωραία είναι, ρε. Θα μου δώσεις μία. Όχι. ΠΑΟΚ Club Μόντρεαλ. Με φοβερό ανάγλυφο, με αρκούδες, με polar bears κτλ. Εδώ, ΠΑΟΚ. Τα νούμερα είναι λίγο μεγάλα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μπείτε στο Facebook και στο Twitter του ΠΑΟΚ 24. Ήδη ανεβάσαμε τον διαγωνισμό για να τα κληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μέσω διαδικτύου, μέσω των μέσων, στο Facebook και στο Twitter του ΠΑΟΚ 24. Δηλώστε συμμετοχή και 2 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Τα πόσα έχουμε, 3, 4 t-shirt του club της ομάδας του ΠΑΟΚ από το Μόντρεαλ. Από το Μόντρεαλ, φίλοι. Αν έχετε παιδιά, αν μας ακούτε τώρα και δεν ξέρω και τι ώρα είναι εκεί ή οποτεδήποτε μέσω του ίντερνετ τα λοιπά που ανεβάζουμε την εκπομπή, στείλτε μας καμιά φωτογραφία του χώρου σας εκεί που βρίσκεστε, αν υπάρχει χώρος οργανωμένος, αν είναι κάποιος σύνδεσμος, κάποιο μέρος κτλ. Στο Μόντρεαλ και από οπουδήποτε, και από Αυστραλία, όπου εκεί είναι πολύ οργανωμένοι, και από ποιες άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης έχει σύνδεσμο ΠΑΟΚ, ρε. Ηνωμένες Πολιτείες. Αυστραλία. Ναι. Ζάμπια. Τι γελάς, ρε. Ζάμπια. Το βίντεο που είχαμε ανεβάσει την προηγούμενη φορά με τον τύπο με το μηχανάκι. Κλάμα. Ήταν στη Ζάμπια. Ζάμπια, ο Βάπ. Εκείνο ρε είναι σκηνοθετημένο. Εννοείται, ο Βάπ σκηνοθετεί κανονικά. Τους βάζει και το παίζουν και το ξαναπαίζουν μέχρι να βρουν το ιδανικό. Ακριβώς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό δεν πρέπει να μπει στο ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Μια και ήταν για το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Πρέπει να κατέβει κάποιος να κάνει ξεχωριστό. Το ΠΑΟΚ. Πού άλλο έχουμε, στις Βρυξέλλες. Εκτός Ευρώπης. Μόντρεαλ. Αυστραλία, Ιόκη. Καναδά, Αμερική, αλλού. Εκτός Ευρώπης, Ναι. Το Ροστόφ είναι Ευρώπη. Είναι.
στην Αφρική. Ζάμπια. Ασία. Ασία. Νότια Αμερική έχει. Ήξερα εδώ ο Κωνσταντίνο πήγαινε εκεί πέρα. Δεν θα έκανε καμιά 50 παοξίδες αυτούς. Πήγαινε 4 μήνες το χρόνο. Ο Σταυράκης που σου δείχνει τις φωτογραφίες από την Κολομβία. Ναι. Έχει κάνει εκεί τουλάχιστον 2.500 βίζιτες ΠΑΟΚ. Έχουμε παντού. Βόρειο Πόλο είναι η υπέρβαση. Έναν Εσκιμό. Αυτό δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έτσι. Καλά μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλά και διάφορα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ειδήσεις, πληροφορίες. Έχουμε διάφορα σχόλια και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και για την ομάδα μπάσκετ βεβαίως που αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στους τελικούς για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Κάντε υπομονή, γράφει ο Γιώργος Αβίδης. Κάντε υπομονή. Πραγματικά είναι πια αδιάφορη η εποχή της καριέρας μου. Δηλαδή θέλω μόνο να τρολάρω, τίποτα άλλο. Τι σχέση γι' αυτό. Τι να κάτσω ασχοληθώ, εσύ πιστεύεις δεν θα κλείσει ποτέ η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ? Γιατί? Ας το Χατσαρίδη που το δουλεύουν πόσο καιρό. Πιστεύεις ότι θα κλείσει ποτέ η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ? Ποια είναι η πρώτη επιλογή τώρα? Ο Πουκ και ο Βέρμπλουμ. Γιατί να μην πιστεύω? Ωραία, θα πίστευε. Θα βρουν αλλού καλύτερα να πάνε? Ψάχνουν από ό,τι φαίνεται καλύτερα να πάνε. Παίρνουν την πρότασή σου και θα κάνουν... τους έχει βάλει ο ΠΑΟΚ ένα περιθώριο. Νομίζεις? Είσαι σίγουρος? 10, 20, 30 ημερών. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος χρονικός ορίζοντας. Και διαβάζαμε χθες. Μέχρι 20 Ιούνιου θα είναι. Τι να σου πω τώρα, εικασίες κάνουμε. Για μένα δεν υπάρχει έγγραφη πρόταση. Έλα να τα πούμε από εδώ. Πληρώνουμε τα εισιτήρια ή να φωνάξω να στείλω το αεροπλάνο μας σε πάρει που είσαι. Ωραία, και έλα να τα πούμε εδώ. Να μου πάρει εμένα το 1,3 ο άλλος το τριετές, 4 εκατομμύρια τριετές και να μου το πάει βόλτα. Δεξιά και αριστερά. Τη δουλειά του κάνει αυτός. Εγώ γιατί τον βοηθάω να κάνει τη δουλειά του εις βάρος μου? Εντάξει, άμα δεν θέλει εσύ, θα υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εγώ ήμουν, γιατί εγώ να κολλάω σε έναν? Είμαι μέσα 30 ομάδες του πλανήτη που πληρώνει πάνω από 100.000 συμβόλαια. Γιατί δεν έχω επιλογές? Και αυτό που συζητούσαμε χθες. Ναι. Λέει ο μάνατζερ του Πούκι 5-6 προτάσεις. Έχει. Και η μόνη που έχει γραφτεί είναι του ΠΑΟΚ. Γιατί να ξέρουν όλοι τι κάνει ο ΠΑΟΚ? Πες μου εσύ. Γι' αυτό σου λέω τουριστικό. Είναι εξωστρεφής. Πολύ εξωστρεφής όμως. Τουριστική διάθεση λοιπόν. Να τρολάρουμε. Δεν έχω καμία διάθεση. Να σχολιάσω τίποτα. Ναι, άμα πάει 15-20 Ιουνίου θα σου πω εγώ. Μα γιατί, 25 γι' αυτό Ιουνίου. Γι' αυτό σου λέω. Καλά, ότι έχεις, όχι ότι έχεις και μεγάλα κενά. Κατεβαίνεις όπως είσαι και παίζεις. Δεν έχει σημασία η μεταγραφή. Σημασία έχει η ομάδα. Και αν η ομάδα δεν αποδυναμωθεί, που δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίτα, οι δύο που έχουν αγοραστική αξία είναι ο Πέλκας και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Όποιος και να φύγει από τους δύο είναι απώλεια. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να φύγει κανείς από τους δύο. Εντάξει, δεν πρέπει. Άμα βρεθεί κάποιος και δώσει 10 εκατομμύρια. Τον Πέλκα δεν τον δίνεις με τίποτα. Πάλι τη ρήτρα, ρε, εσύ. Θα πάρει ο άλλος. Πλήρωσε τον να βγει τη ρήτρα. Όταν θα σκάσει πρόταση. Τι είναι, PlayStation? PlayStation. Να σε ειδοποιήσει ο άλλος ότι. Όχι, εγώ μου. Ο Πέρκας θα πρέπει να συμφωνήσει κάπου για να πληρωθεί η ρήτρα για να φύγει. Πας και του λες, αδερφέ, έλα εδώ. Το μάθεις εσύ? Από τον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα το μάθεις, εννοείται. Πριν έρθει η πρόταση. Δεν πρέπει να καίγεις τις μεταγραφές. Δεν πρέπει. Ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμη ομάδα, έχει έτοιμο προπονητή. Εμένα με ενοχλεί. Θα κατέβει η ομάδα του τελικού, η ίδια εντεκάδα και θα κάνει 6-6 νίκη στα πάσα ομίλο. Η ίδια δεκάδα. Με Μπίσεσβαρ, ναι. Με Κρέσπο. Ο Μπίσεσβαρ καλοκαίρι δύσκολα είναι. Ναι. Είναι λίγο καλό. Είναι χειμερινός ο ποδοσφαιριστής. Με Τζάλμα Κάμπος, με Κάνιας, το μεγάλο Κάνιας, τον τεράστιο Κάνιας. Αυτό το παίχτη που έπαιξε για 4 στο τελικό. Και σας αποστόμω σε όλους σας που τον ξεφωνίζετε. Εσύ τον ξεφωνίζεις πρώτα απ' όλα. Η ίδια δεκάδα με Πασχαλά και τα λοιπά. Και θα κάνει 6 στα 6. Δεν είναι απίθανο σενάριο αυτό που λες. 6-6 δεν μπορεί να κάνει, αλλά θα περάσει τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι απίθανο. 0-1 στη Βασιλεία. Ξυβιστά. Με γκολ του Βαρέλα. Ποια Βασιλεία? Ναι. Εμείς είμαστε αριστερή ομάδα. Κάτι βασιλιάδες ή κάτι τέτοιο, κάτι κόμμα. 1-1 στην Τούπα με τη Βασιλεία. Ο Πέλκα σκόρερ. Στο 88. Μετά με την Μπενφίκα. 0-0 στην Τούπα. Ο Γιώνα. Ποιο Γιώνα? 1-1 στην Τούπα. Πώς λέγεται αυτό ο Σέντερφορντ? Ναι. 1-1 στην Πορτογαλία.
Όχι ένα, ένα 0-0. Εδώ 0-0. Εκεί ένα. Ένα εκεί. Ναι. Ποιο το βάζει. Με έξω πάλι θα περάσει ο, ο Ρουμάνος από το Σάμπιος. Η εποχή Μάτος είναι καλοκαιρινή. Έχει ένα γκολ ο Μάτος. Στα play-off. Με τη Σταντάρ Λιέγης. Ποια Σταντάρ Λιέγης. 0-2 εκεί. Ποιο 0-2. 0-2 θα είσαι στο 20. Με αυτήν την δεκάδα. Άρα τι αγχώνεσαι. Εγώ δεν αγχώνομαι. Για αυτό. Ρε εσύ, Δημήτρη. Για να μην παρεξηγούμαστε κιόλα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλό momentum. Μου τη δίνει. Δηλαδή τι ότι... να πει ο Αεξής, ρε φίλε. Μέχρι κοινά εκεί έφυγε. Έφυγε να εκεί. Τι να πει ο Αεξής. Ζητήσανε να κάνει. Τι. Η ΑΕΚ συμφώνησε με μια εταιρεία. Την Καπέλη, τι το είδα. Δεν την ήξερα, την έμαθα τώρα. Είδε. Σέρχιο Ράμος το οποίο σου γράφει το ΣΔΙΝΗ. Ποιο το γράφει αυτό. Ο Λοθάνο, μάλλον ειρωνικό πριν. Ναι, ναι. Τι αρχηγάρα, ρε φίλε. Τι αρχηγάρα. Διάβασα του καθυστερημένου που λέγανε χθες ότι αποδείχτηκε ότι είχε διάσηση ο Κάριους και η ντροπή του Ράμος και τέτοια. Το ζώο που δεν είπε στο γιατρό ότι είχε διάσηση, δηλαδή και χάσανε μια άλλη από τα τριών. Και φταίει ο Ράμος. Βόδια. Πάμε παρακάτω. Φίλε, υπάρχουν χειρότερα την Ελλάδα. Αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας είναι και αλλού αναπτύσσονται. Πέρα την Ελλάδα. Εδώ ο Ντελεάλη γράφει ότι μπορεί να κατέξουν το Μουντιάλ. Πάει η Αγγλία να παίξει Μουντιάλ. Με το Στέρλινγκ. Τι λες, ρε, 18 γκολ έχει κάνει, 20 εσύ. Άντε, άντε. Δεν σε βλέπει ο Στέρλινγκ. Αυτός δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Γατάκι. Πώς έλεγε ο Μπουσαϊντή προχθές. Τι. Τα γατάκια δεν μπορούν στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι γατάκι. Ο Στέρλινγκ. Έλα. Ο Ντελεάλη. Και άλλα τέτοια τότε. Άμα μιλήσει ο Στέρλινγκ και κάνει 12 γκολ ο Στέρλινγκ και χάσουμε τον Γκέιν. Η Αγγλία στηρίζεται στην Τότεναμ. Όλα τα γατάκια. Όλες οι μικρές προσωπικότητες. Ο Ντελεάλη και ο Ντάιερ και ο. Ο Κέιν. Ο Κέιν, οκ. Ο Κέιν, εντάξει. Στόπερ, ποιους έχουμε. Εμείς τον Κέιχιλ. Εντάξει. Καλώς. Και ο Χέντερσον. Αυτοί οι τρεις είναι. Κέιχιλ, Χέντερσον. Πες μου τον κολκίνο της Αγγλίας. Ο τέτοιος είναι. Ο της Μπέρλι. Ο τέτοιος. Ο Μπολ, πώς λέγεται. Και της Εβερτον. Ο Πίκφορντ. Πίκφορντ, πώς λέγεται. Όχι, αυτός της Μπέρλι. Έχεις δει τι έχει κάνει ο Μπέρλι. Φέτος. Που δεν τρώγαν γκολ πουθενά. Πλάκα μας κάνεις. Καλά. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα 6 Ιουνίου. Σε 16 μέρες θα δούμε τον ΠΑΟΚ. 15 και σήμερα. Κάτσε γιατί έχει καινούργιο ντύσιμο για τον πολιτικό μας γάμο. Κοίτα πως ντύθηκε σαν την Αφροδίτη και την Αντιγόνη. Πως καθυστερημένες έχει κάνει. Να φύγει και καινούργιο. Ο Χρήσανθος ανακοίνωσε, ενημέρωσε για την παραμονή του Σόουζα στον Άρη. Παρέμεινε ο Πορτογάλος. Μεγάλα συμβόλαια δίνουν αυτοί. Θα του φτάσει και 7-8 παίχτες αυτοί. Δεν θα μην συμπληρώνουν στο τέλος. Τώρα ηρωνεύεσαι. Έχουμε κινητικότητα για την ταινία του το ντοκιματέρ του ΠΑΟΚ που θα προβληθεί ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο το βράδυ της Κυριακής και θα έχουμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Θα κυκλοφορήσει και ως DVD στο επόμενο περιοδικό της ΠΑΕ, έτσι, για όλους όσους ενδιαφέρονται. Έχουμε νέο προπονητή στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Διαβάστηκε χθες από νωρίς για την επιλογή του Ρουμάνου Στάνκου. Ο ΠΑΟΚ έχει Ρουμάνο στο ποδόσφαιρο, Ρουμάνο και στο βόλεϊ. Μένει η ΚΑΕ τώρα να ανακοινώσει τον Μπόπα. Πόπο ρε φίλε, το Μουρεσάν. Το Μπόπα και το Μουρεσάν στο μπάσκετ. Τρέμει ο Παθεοδόρου. Όχι, εντάξει. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτή την επιλογή του Νταμπλούχου στη Ρουμανία προπονητή για τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε... Και το Σέρβο, πώς το γλιτώσαμε. Αργεντίνο Σέρβο, κοινωνική. Ναι. Θα μιλήσουμε για το γιατί έπρεπε, δεν ξέρουμε και πρακτικά, να ανακοινωθεί χθες το διαζύγιο με τον Ρίτσι που ήταν παρελθόν εδώ και καιρό και αμέσως μετά βεβαίως να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής. Εντάξει, εγώ πετούσα ετών να πούμε και ξαφνικά βλέπω ο Στάνκου στον ΠΑΟΚ και ότι πήραμε τον Στάνκου, το center forward της Μπούσας. Δύο Στάνκου ποδοσφαιριστές δεν έχει ή Στάντσιου ήταν ο άλλος. Όχι, δεν είναι Στάντσιου. Είναι Κιτσίου και Στάνκου. Στάντσιου. Εκείνος της Θεάου που πήγε στο Βέλγιο. Που είχε βάλει τα γκολ στο φιλικό. Ο Κιτσίου και ο άλλος, ο κοντός, ο μπροστά. Τι Κιτσίου, ρε. Ο Κιτσίου, ρε, το 7. Ένας κοντός. Όχι, εσύ λες τον άλλο, να τον. Που έπαιξε στο φιλικό και μετά πήγε στο Βέλγιο. Ναι, ρε, παιχτάρα. Πολύ καλός.
Διεθνής. Και αυτός ο Κιτσίου με να μ' αρέσει. Έφαγες ένα ντόρτ. Το έβαγες ένα ντόρτ. Από τη Στεάγω τότε. Και μπάσκετ βεβαίως. Μπάσκετ με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα σήμερα το απόγευμα. Το μάτς ΠΑΟΚ Προμηθέας, το οποίο ξεκινάει 6.30 στο κλειστό γήπεδο του Δικεφάλου. Γρήγορα στο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε και να τα προλάβουμε όλα στα τρία αθλήματα, μια και υπάρχουν εξελίξεις σε όλα για τον ΠΑΟΚ. Πάμε. Από πού να ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις, τις συμφωνίες του ΠΑΟΚ. Συμφωνία πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, στην ομάδα βόλεϊ. Οι κυπελούχοι Ελλάδας, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες κάποια στιγμή το βράδυ το διαζύγιο τη λύση συνεργασίας με τον Ρίτσι, και αυτό προφανώς έγινε για να ανακοινωθεί λίγο αργότερα και ο επόμενος προπονητής της ομάδας. Η επιλογή έγινε από τη Ρουμανία. Γενικώς έχει βέβαια αρκετά θέματα η ομάδα βόλεϊ. Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε για το ρόστερ, για όλες τις κινήσεις, για τους στόχους που σιγά σιγά θα μπουν. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με αυτό. Επικοινωνούμε βέβαια με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και ένα μήνυμα στο 54526. Αρκετοί φίλοι φυσικά μας καλούν για να μας ενημερώσουν για το σήμα, το οποίο έχει προβλήματα ίντερνετικά. Η ακρόαση είναι πολύ καλύτερη. Και μην ξεχνάτε ότι για άλλη μία ώρα οι φίλοι που ενδιαφέρονται να κερδίσουν ένα t-shirt από τους παοξίδες του Καναδά, από το Montreal, μπορούν να μπαίνουν στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Twitter για να δηλώνουν συμμετοχή. Και επειδή πράγματι αυτή την ώρα μας ακούνε στον Καναδά, τους καλέσαμε να μας δείξουν ότι μας ακούν και μας ενημέρωσαν ότι μας ακούνε. Στο Montreal, από ό,τι κατάλαβα, μας ακούνε ο φίλος ο Νίκος Κεσάτσιν, επικοινώνησε μαζί μας. Την καλημέρα μας προφανώς στον Καναδά, την καλημέρα μας, να είναι πάντα καλά και να μας ακούνε. Φανταστείτε και τι ανάγκη υπάρχει για ενημέρωση για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Πάμε όμως να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παϊσιάδη, στον Κώστα Παϊσιάδη, για να μιλήσουμε για το βόλεϊ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα παιδιά, μια χαρά. Γερός, όλα καλά? Δεν ξέρω, παιδιά. Η χρονιά η νέα ξεκίνησε από την επόμενη μέρα που τελείωσε η προηγούμενη ή από χθες με τη συμφωνία με νέο προπονητή? Ουσιαστικά ξεκινά από την επόμενη που τελειώνει κάθε χρονιά σε όλα τα επίπεδα, αλλά ναι. Αν βάλουμε το αγωνιστικό της κομμάτι, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι προγραμματικό που ξεκινά ακριβώς την επόμενη μέρα που τελειώνει η προηγούμενη. Mm-hmm. Αλλά το αγωνιστικό της κομμάτι ουσιαστικά αρχίζει από χθες που έγινε η πρόσληψη του προπονητή της νέας χρονιάς. Με τον κύριο Ρίτσι δεν ήταν δεδομένο ότι θα αποχωρήσει, ότι θα συνεχίσει, γιατί ανακοινώθηκε χθες το βράδυ η λύση συνεργασίας? Εντάξει, κοιτάξτε, ναι, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Το θέμα ήταν ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις, δεν ήταν θέμα μόνο, δηλαδή η συνεργασία με τον κύριο Ρίτσι θα μπορούσε να αφορά και άλλα επίπεδα, αλλά τελικά αποφασίστηκε ότι θα συνεχίσουμε με αυτόν τον νέο τεχνικό, τον Ουστάγκου. Ναι. Οπότε τελείωσε και η οποιαδήποτε σκέψη και οποιαδήποτε εργασία πάνω στο θέμα του να συνεχίσουμε από κάποιο άλλο επίπεδο και με τον κύριο Ρίτσι ταυτόχρονα. Α, υπήρχε προοπτική για κάποια άλλη συνεργασία από άλλο πόστο? Ναι, σε ένα επίπεδο συνεργασίας, τεχνικού συμβούλου, σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπου τελικά όμως αποφασίσαμε ότι θα πάμε σε μια άλλη λύση. Δώσαμε το τμήμα στον κύριο Στάγκου, ένα νεαρό. Και τα κριτήρια επιλογής, ναι, τώρα εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Τα κριτήρια επιλογής είναι ότι είναι ένα νέο παιδί πολύ μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθε του βόλεϊ και του παγκοσμίου βόλεϊ.
Είναι ένας τεχνικός που ο βασικός λόγος που θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να υπάρχει στο τμήμα μέσα, να έχει κάνει πρωταθλητισμό και να έχει ζήσει τον πρωταθλητισμό. Και αυτό είναι το βαρόμετρο της επιλογής του Στάνγκου. Επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι είναι πολύ καλός γνώστης των αθλητών. Των αθλητών που θα ενδιέφεραν ενδεχομένως κάθε ομάδα που θα θέλουν να κάνουν τον αθλητισμό. Mm-hmm. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά κριτήρια επιλογής. Επίσης ένα βασικό κριτήριο για μας είναι και το ότι μπορεί να διαχειρίζεται και να διαβάζει βόλεϊ που λέμε την ώρα του παιχνιδιού, γιατί στο πρωταθλητισμό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Δηλαδή, όπως είναι σε όλα τα ομαδικά σπορ, δηλαδή η αντίδραση αυτή που χρειάζεται ο προπονητής. Το λέτε με τέτοιο τρόπο σαν να μην το είχε ο ΠΑΟΚ και το έχει ανάγκη. Νομίζω ότι μας έλειψε. Εντάξει, ναι. Σε κάποια στιγμή. Κατανοητό. Ας μην σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Εσείς που ξέρετε βέβαια, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε, το επίπεδο στη Ρουμανία είναι κοντά στο δικό μας, είναι καλύτερο, είναι, γιατί εκεί κατέκτησε το double με την πρώην ομάδα του Διπλοέστη. Θα σας πω, οι τρεις πρώτες ομάδες της Ρουμανίας έχουν σχεδόν υπερδιπλάσιο budget από το δικό μας και του Ολυμπιακού. Wow. Δηλαδή το budget που χειρίστηκε ο συγκεκριμένος προπονητής την περσινή χρονιά αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πέφτουν λεφτά, έχουν... Ναι, ναι, οι πάνω ομάδες είναι ομάδες με υψηλή. Δηλαδή είχε 11 ξένους, αν φανταστείτε, στο ρόστερ που πέρασε ο κ. Στάνη. Και όχι, νομίζω 11 και 3 Ρουμάνους. Σε ένα ρόστερ 14 ατόμων, mm-hmm. είχε 11 ξένους και 3 Ρουμάνους. Κάποια στιγμή είπατε νωρίτερα ότι είναι ένας προπονητής που έχει καλή επαφή και με αθλητές που ίσως μας ενδιαφέρουν. Πρέπει να γνωρίζει τον Φιλίπποφ. Έχει σχέση, ενδιαφέρει πράγματι ο Φιλίπποφ, είναι κοντά να κλείσει, να ανακοινωθεί και έχει σχέση ο κύριος Στάνγκου. Κοιτάξτε, είναι ένα παιδί που το γνωρίζει σίγουρα. Έτσι. Mm. Αγωνίστηκε πέρυσι εκεί ο Ντίμα και έχει εικόνα δική του. Και ο Ντίμα αγωνίστηκε σε μία από τις κορυφαίες ομάδες, από αυτές που κηρύξαν το πρωτάθλημα. Έχει εικόνα, γνωρίζουμε ότι και ο ίδιος έχει πολύ καλή εκτίμηση για το θέμα του Φιλίπποφ. Αλλά σε εμάς απομένει το θέμα των κινήσεων για να ολοκληρωθεί και το να βρεθεί ο Φιλίπποφ, να ενταχθεί μάλλον ο Φιλίπποφ στο ΠΑΟΚ. Τυπικό είναι? Είναι θέματα εκεί. Είναι τυπικό, είναι θέμα χρόνου? Όχι, δεν είναι θέμα χρόνου. Υπάρχει ένα τυπικό κόλλημα το οποίο νομίζω το ξεπεράσουμε τελικά. Μάλιστα. Βέβαια, το πιο σημαντικό, πέρα από το να μιλάμε για ονόματα και αθλητές κτλ., είναι να μας πείτε αν μπορείτε να είστε σίγουροι για τους στόχους, για το πού μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ οικονομικά, για το αν ανεβαίνει ο πύχης. Αυτές τις πρώτες γενικές σκέψεις που έχετε κάνει διοικητικά για την ομάδα βόλεϊ. Εγώ είναι κάτι νομίζω το οποίο το έχει δηλώσει και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κ. Κατσαρής, mm-hmm. αλλά νομίζω το έχει δηλώσει και ο κ. Τσαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΑ, ως δεδομένο ότι τα χρόνια αυτά που ο ΠΑΟΚ αγγίζει και μπορεί άνετα να μπορεί να ανταποκρίνεται στο επίπεδο του προαθλητισμού στον ελληνικό χώρο, mm-hmm. δεν πρόκειται να αφήσει καμιά χρονιά να πάει χαμένη σε αυτό. Μπορεί πέρυσι να χάθηκε το πρωτάθλημα, ενδεχομένως και από κάποιες αστοχίες και σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και λόγω του ότι είχε ένα πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός με το θέμα των 5 ξένων, mm-hmm. το οποίο έγινε με ένα πολύ ιδιότυπο τρόπο στο τέλος. Με μεθόδηση. Τέλος πάνω. Ναι. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό και αυτό το έχουμε πει με κάθε τρόπο από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή δεν μας απελπίζει το ότι χάθηκε το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά. Το ρόστερ που γίνεται και ο σχεδιασμός αλλά και το μπάτζετ γενικότερα είναι το απαιτούμενο για να κάνει πρωταθλητισμό σίγουρα. Ναι. Διαβάζουμε για το ότι θα κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τα δεδομένα. Διαβάζουμε ότι προσεγγίζει αθλητές του ΠΑΟΚ. Έχετε κάτι από αυτού, γνωρίζετε τι συμβαίνει με τον Τακουρίδη, με τον Πελεκούδα? Ξέρετε, θα σας πω το εξής. Μιλούσα πριν από κάποιο διάστημα με ένα δημοσιογράφο. Mm-hmm. Και εντάξει, το παιδί είναι ΠΑΟΚ, το ξέρω, το γνωρίζω κιόλας δηλαδή. Και πέρα από τη δημοσιογραφική του τριβή, ξέρετε, όλα τα παιδιά που είναι και ΠΑΟΚ ταυτόχρονα θέλουν να έχουν αυτή
ότι να μην μας φύγουν οι αθλητές, να μην... να μην πάνε σε ανταγωνιστή. Ακριβώς. Εντάξει, όταν λέμε να μην μας φύγουν, δεν υπάρχει και να πάει, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα 6η-7η. Θέλω να ξέρετε ότι η διοίκηση, για να μην γινόμαστε τώρα και μελισσανίδες, και φτάσουμε να πούμε ότι μόνο αυτούς που δεν θέλουμε εμείς φεύγουν, αλλά σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει υπόψη τα πάντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν γίνεται κάτι χωρίς να το ελέγχει, νομίζω. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να μην τα βρούμε στα λεφτά με όσα παιδιά θέλουμε να συνεχίσουν την ομάδα. Το θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή, ότι ελέγχουμε την κατάσταση και σε επίπεδο και των μάνατζερ που έχουν τις αθλητές, αλλά και στο επίπεδο των ίδιων των αθλητών, όταν αλλάσσόμαστε απευθείας με τους ίδιους αθλητές. Κατά κάποιο τρόπο έχετε μια σχέση εμπιστοσύνης τέτοια, που πραγματικά ό,τι και να γίνει θα έχει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο λόγο. Ακριβώς, δηλαδή είναι δεδομένο. Γιατί, κοιτάξτε, είναι πολύ βασικό κομμάτι, ειδικά στα παιδιά, γιατί μιλάμε για τους Έλληνες αθλητές, έτσι. Ναι. Είναι πολύ βασικό κομμάτι το τι βρίσκει ο κάθε αθλητής στην ομάδα που παίζει. Το βόλεϊ δεν είναι ποδόσφαιρο, δηλαδή ένας αθλητής δεν κάνει 2 χρόνια, ας πούμε, ένα συμβόλαιο 3 και λύνει το πρόβλημα της ζωής του με 600.000 το χρόνο ή 1 εκατομμύριο. Στο βόλεϊ το κομμάτι επαγγελματικό για τους Έλληνες αθλητές, ξέρω εγώ, πηγαίνει, οι πολύ μεγάλοι αθλητές νομίζω ότι φτάνουν κοντά στα 80-90 χιλιάρικα και ξεκινάμε από τα 20-30 χιλιάδες στους αθλητές που είναι ανάλογα με τη θέση που αγωνίζεται τώρα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά παίζουν βόλεϊ και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συναντάνε στην επαγγελματική του ζωή είναι και το θέμα της οργάνωσης της οικογένειας που βρίσκουν μέσα στις ομάδες που αγωνίζονται. Ναι, ακούσαμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μιλάνε πολλές φορές γι' αυτό, πράγματι. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έλκει μόνο για τα οικονομικά του ανταλλάγματα, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά κι αυτά, αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο κομμάτι προσέλκυσης των αθλητών. Δηλαδή και η οικογένεια και τα αποδυτήριά του είναι πάρα πολύ καλά. Νομίζω και οι συνθήκες όλες, ο κόσμος, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, αλλά νομίζω και η σχέση της διοίκησης γενικότερα με τους αθλητές είναι σε πολύ καλά επίπεδο όλα αυτά τα πράγματα. Ελέγχονται και νομίζω ότι είναι ο κύριος, δηλαδή είναι ο ομφάλιος λόρος που δένει τα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει, ας πούμε, μια πρόταση, ένα αθλητή που λέμε ότι στον ΠΑΟΚ παίρνει ένα χ ποσό, αν πάρει 2 χ σε μια ανταγωνίστρια ομάδα, δεν θα το σκεφτεί, δεν θα πάει εκεί. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και αυτό θα έρθει να το συζητήσει με τον ΠΑΟΚ πρώτα. Οπότε νομίζω ότι είναι δύσκολο να χάσουμε αθλητή που θέλουμε να τον διατηρήσουμε στο ρόλο. Κατανοητό. Μας είπατε για τον Φιλίπποφ ότι πράγματι είναι ένας στόχος και προφανώς θα γίνουν επόμενες κινήσεις. Το ίδιο ισχύει για το Χιμένεθ. Όταν μπαίνουμε πλέον συζήτηση για ξένους αθλητές, είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να έρθει με το καλό αύριο προπονητής και εκεί θα δούμε τι θα ισχύσει. Γιατί εκεί πλέον ο σχεδιασμός στους ξένους αθλητές, ξέρετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει από τη διοίκηση. Φοβάστε μην αλλάξει πάλι, μήπως αλλάξει πάλι ο κανονισμός κατά τον Αύγουστο. Όχι, έχει να κάνει και με αυτό φυσικά, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και δηλαδή δεν το έβαλα στην αναφορά μας τώρα. Γιατί, ναι, δηλαδή αν πραγματικά μπορούμε να πάμε σε ένα σχεδιασμό που θα μας επιτρέπει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα πόσοι θα είναι οι αθλητές στο ρόστερ κάθε ομάδος, Ευρωπαίοι ή ξένοι, εκτός ζώνης. Οπότε να δούμε και αυτό θα παίξει το ρόλο, όπως είπατε. Δηλαδή μπορεί να θέλει, λέμε, ένας προπονητής που θα έρθει αύριο, δηλαδή που έρχεται, λέμε, το Χ Χιμένεθ, αλλά αν μας δίνει δυνατότητα να παίξουμε με ελεύθερους κοινοτικούς ή χωρίς καθόλου εκτός ζώνης, μπορεί να πει ότι, παιδιά, δεν επιλέγω το σχέδιο να είμαστε με κοινοτικούς. Ή μπορεί να πει ότι θέλω, ξέρω εγώ, έναν ξένο και θέλω να είναι αυτός μόνο διαγώνιος. Οπότε δεν, δηλαδή μας επιτρέπει ο νόμος ένα ξένο, θέλω να πάρω διαγώνιση θέση του ξένου ή ένα τεσσάρι με υποδοχή. Οπότε είναι κάτι το οποίο το OK ανήκει στον προπονητή. Δεν μπορούμε εμείς να θέσουμε αυτά Άρα, αύριο έρχεται ο κύριος Στάνκου, έτσι, αυτό μας είπατε. Ναι. Και τα βάζετε όλα κάτω. Αύριο στις 2 η ώρα, νομίζω, έρχεται. Και έχει προγραμματιστεί παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ναι, θα παρουσιαστεί μετά στην Πηλέα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πασιάδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδια από εδώ και πέρα, αφού έγινε αρχή με τον προπονητή, τον Ρουμάνο Σέρτζιο Στάνκου. Ακούσαμε για τα κριτήρια της επιλογής, για κάποια πρώτα ονόματα, για τον Φιλίπποφ σίγουρα και βλέπουμε για τους άλλους, αν θα είναι ξένα, θα είναι κοινοτική, ακούσατε τα ενδεχόμενα, έτσι όπως διαμορφώνει το σκηνικό στο βόλεϊ.
Και φυσικά για το ότι ο ΠΑΟΚ για όποιον Έλληνα αθλητή θέλει, ανεξάρτητα από τις κρούσεις που γίνονται από άλλες ελληνικές ομάδες, μια και ο Παναθηναϊκός μπαίνει γερά, ότι για όποιον Έλληνα θα έχει τον έλεγχο, θα έχει τον τελευταίο λόγο και όποιον θέλει θα τον κρατήσει. Από τους Έλληνες πολύ καλούς και διεθνείς που έχει στο ρόστερ του. Αφήνουμε το βόλεϊ, συνεχίζουμε, μία πήγε, με αυτά και με αυτά. Εντάξει, πάμε αναγκαστικά, πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο και μπάσκετ για τον αγώνα του ΠΑΟΚ, αύριο το τελικό πρωταθλήματος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία. Επικοινωνία με μηνύματα γράφεται FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ποδόσφαιρο να δούμε τι υπάρχει εκεί από πλευράς πληροφοριών. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24 τι δηλώνει ο εκπρόσωπος του Τσέρτσι, του Ιταλού. 31χρονος και αυτός, εκεί στο ίδιο, στην ίδια διετία, 87-88 γεννημένος, όπως και οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές που ήδη ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Πολύ ειλικρινής ο μάνατζερ του παίχτη, ο Παστορέλο, γιατί συνήθως οι εκπρόσωποι μπορεί και να διαδίδουν για προτάσεις και για αυτά και για κρούσεις. Λέει ο Παστορούλος στο ΠΑΟΚ 24 ότι και στην Ελένη Μπούντου ότι δεν έχουμε πρόταση από τον ΠΑΟΚ, ότι έχει προταθεί, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κρούση, δεν υπάρχει αυτό 1,2 που γράψαν στην Ιταλία. Αυτό okay, είναι σημαντικό ως γεγονός, και μόνος του ο μάνατζερ, χωρίς ερώτηση σχετική από την Ελένη, μόνος του, λέει: εκείνο που σίγουρα είναι αλήθεια είναι πως στον Τσέρτσι θα άρεσε πάρα πολύ η προοπτική του ΠΑΟΚ, μια ομάδα με τόσο καυτούς οπαδούς. Βέβαια. Το καυτός είναι λίγο γκέι. Ναι. Παίχτης που έχει παίξει στη Ρώμα, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στη Φιωρεντίνα. Στην Τωρίνο έκανε παπάδες. Φίλε, λέγε τον ΠΑΟΚ τον κόσμο του. Χωρίς να το πει η Ελένη τίποτα. Λέγε τον ΠΑΟΚ τον κόσμο του. Εντάξει. Η διαφήμιση. Φέτος στη Βερόνα ήταν κακός. Αλλά κακός παίχτης δεν είναι. Πόσο είναι, είναι 30. 31. Α, είναι και στην ηλικία όλων των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ναι. Τα γνωστά 31. Θέλω να δώσω κανένα 2 χρόνια θα κάνουμε. Πάμε στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Φίλος εδώ σημειώνει για να μας βάλει στο κλίμα. Δίκιο έχει ο Σταύρος. Αυτά είναι. Βλάχοσυμπεριφορές στα μεταγραφικά και μπερδεύουν και τον κόσμο. Στο δεύτερο δεν συμφωνώ. Έτσι. ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι στόχοι του φέτος. Δεν είναι μπέρδεμα. Το θέμα λίγοι είναι... στόχοι, παραμένουν λίγοι, δεν αλλάζει αυτό. Και πολύ συγκεκριμένοι. Απλά εντάξει. Έχει τραβήξει πολύ και δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αν το γράψα χθες η Ρώση, δηλαδή okay, ότι έχει ο Βέρμπλουν την πρόταση του ΠΑΟΚ και την έχει για να βρει κάτι και ψάχνει κάτι καλύτερο. Μετά από τόσο καιρό το μυαλό σου πάει και εκεί, ότι μπορεί να την χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί την πόλη, αφού το λένε ανοιχτά και οι Σουηδοί και οι Ρώσοι το γράφουν. Αυτό το λέει ανοιχτά, κερδίζει χρόνο. Δεν είναι, να σου πω κάτι, ο Βέρμπλουν είναι πολύ καλός παίκτης. Ωραία, είναι ένα παιδί το οποίο η τεχνική του δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό, αλλά είναι πολύ δυνατή προσωπικότητα, έχει ψυχή, μπαίνει στις φάσεις, έχει κορμί, έχει εμπειρία. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία από αυτά που δεν έχουμε. Κάνει τον ΠΑΟΚ. Κάνει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι και όταν εσύ φτάνεις σε σημείο να δίνεις 1,3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο, είναι ένας από τους 150 που θα μπορούσε να κοιτάς. Σε top επίπεδο. Και σε καλύτερες ηλικίες και με καλύτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν είναι ότι... Άρα αντί αυτός να χρησιμοποιεί εσένα, να χρησιμοποιήσεις εσύ αυτόν για να ακριβώς δείξεις και σε άλλους 5-6. Ακριβώς. Ότι κοίταξε μεγάλε, εσύ π.χ.
δεν ξέρω ποιο να πω. Δεν είναι καλό να κυκλοφορεί το νούμερο ρε, που δίνει στο Βέλμπλουμ. Γιατί αν πας να πάρεις ένα Βέλμπλουμ 28 χρονών, θα σου πει ότι είναι 800. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ηλίθιο ότι ξέρουν όλοι τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Όλοι ξέρουν, δεν ξέρω ποιος μιλάει, τι κάνει, τι ράνει. Αλλά υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες. Να είστε υπομονετικοί. Γράφει και λέει ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος ειδικά στο Βέρμπλουμ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και είναι εκείνος που στηρίζεται. Μα και αυτός είναι ένας παίκτης που τον θέλει καιρό ο Γιώργος Σαββίδης. Όπως ήθελε και του Χατσερίδη. Ναι, εδώ όμως έχουμε και πίεση χρόνου. Ναι, υπομονή μαζί σου. Αλλά 22 του μηνός μαζεύεται η ομάδα. Που σημαίνει αυτομάτως ότι η μεταγραφή πρέπει να έχει κλείσει την επόμενη εβδομάδα. Για να είναι εδώ αυτός 22 του μηνός. Να έρθει 20, να κάνει εξετάσεις εργομετρικά, σουξουμούξου, παρουσιάσεις και να φύγει μετά Ολλανδία. Άμα κλείσει όλα αυτά, περνάνε σε δεύτερη μοίρα και θα ξεχαστούν. Γιατί ειδικά για το Βέρμπλουμ θα υπάρχει ήδη ανυπομονησία, θα υπάρξει και μεγάλος ενθουσιασμός και θα είναι και πραγματικά μια πολύ χρήσιμη κίνηση. Και για τον Μπούκη. Που νομίζω Μπούκη ότι... εγώ πιστεύω δεν τον θέλει η οικογένεια. Η οικογένεια? Ναι. Η οικογένεια Σαββίδη. Mm-hmm. Τότε γιατί είναι πρωτοστόχος και... γιατί είναι ελεύθερος και έχει κάποια στοιχεία. Καλός σκόρερ. Εντάξει, δεν είναι top παίκτης. Το μυστικό του γκολ το έχει. Ναι, ξέρει να σκοράρει από οπουδήποτε, οπωσδήποτε. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Είναι ο δεύτερος σου φορ. Ναι. Αλλά εδώ τώρα εγώ έχω την ένσταση και ξέρω ότι στον ΠΑΟΚ το κοιτάνε έτσι. Ναι. Κοιτάνε και μικρότερες ηλικίες. Και είναι λογικό. Δηλαδή, έχω ξέρω εγώ τον Πρίγιοβιτς που μπορεί να φύγει. Μετά έχω τον Μπούκι, αν θα έρθει ο Μπούκι που είναι στα 30. Μετά Καπάκι έχω τον Κουλούρη που θέλει να πάει δανεικός. Δεν έχω μία παραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποιες κινήσεις τακτικής σε αυτές τις υποθέσεις που και προφανώς τις κάνει. Που τραβάνε αρκετό. Όχι, εδώ πάω. Θα πρέπει να έχει για μένα παραδείγματος, τι θα έκανα εγώ. Θα βγάζα διαρροή για άλλο χαφ. Ότι κοιτάει και αυτόν ο ΠΑΟΚ. Και να είναι καλός χαφ. Και να πάω τηλέφωνο το Βέρμπλουμ, να του πω αδερφέ, περιμένω άλλες δύο μέρες. Πέρα από τη διαρροή, έπρεπε να το κάνεις στην πραγματικότητα, όχι μόνο η διαρροή. Μια διαρροή από πραγματικό γεγονός, αν, αν είναι να πιέσω το Βέρμπλουμ. Δεν μιλάει με έναν ο ΠΑΟΚ, μιλάει με 15. Ωραία, να κάψω έναν από τους 15, εντάξει, για να πιέσω το Βέρμπλουμ. Για να δούμε, πού θα καταλήξει... Αφού το άνοιξα το παιχνίδι. Το κανονικό είναι να μην το ανοίξω το παιχνίδι. Να μην έχω δημόσια διαπραγμάτευση. Αυτό που δεν αλλάζει, τουλάχιστον σε αυτήν την γραφική περίοδο, όπως όλα δείχνουν, είναι οι θέσεις των ξένων. Χατσερίδης. Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολο και με βάση τα ελληνικά δεδομένα να πάρει ελληνικό διαβατήριο, να παίζει ως Έλληνας, ακόμα και αν έχει το δικαίωμα, είναι οι διαδικασίες χρονοβόρες, θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, απλά να περιμένουμε ότι στο καλοκαίρι του 18 πολύ δύσκολα να αλλάξει κάτι για τον Χατσερίδη. Ξένος λοιπόν, ο Σάχοφ, ο Μαουρίτσιο, ο Μάτος, και μένει άλλη μία θέση, αν θα είναι ο Ερίκη, αν θα είναι ο Άρντα, αν θα είναι κάποιος άλλος. Αυτό πολύ δύσκολα θα αλλάξει σε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα για το χειμώνα το 19 και τα λοιπά, μπορεί πράγματι να έχει βρεθεί άκρη. Και ο Χατσερίδης, που σαφώς έχει ρίζες ελληνικές, να παίζει σαν Έλληνας. Ο Λάμπρου δήλωσε χθες εδώ στον Λίμπερο και στην Κουβίφουλη επίθεση ότι θα ξεκινήσει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς αυτή την ενημέρωση έχει. Όπως θα ξεκινήσουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ίσως και το πρώτο διάστημα, η πρώτη προετοιμασία στην Ολλανδία, το πρώτο δεκαήμερο, να αξιοποιηθεί και για να ξαναδεί ο προπονητής κάποια πράγματα σε μερικούς δανεικούς του ΠΑΟΚ. Εξάλλου, κατά μία έννοια, μεταγραφές μπορεί να είναι. Ανήκουν και στον ΠΑΟΚ. Όσοι δεν έχουν ομάδα, πρέπει να προετοιμαστούν με την ομάδα. Όχι, στο δικό του γκρουπ, για το οποίο είναι περήφανος, για το οποίο στηρίζει, το οποίο δεν θέλει να αλλάξει, αν προσθεθεί
ένας πολύ καλός παίκτης είναι μια μεταγραφή, είναι μια ενίσχυση. Όπως είναι ο Ερίκε, όπως είναι ο... Ο Γιαννούλης, όπως είναι ο Χαρίσης. Ναι. Γιατί πρέπει να κοιτάμε και τις ηλικίες, Δημήτρη. Είμαστε 9 στους 11, 32 χρονών. Και ο Πασχαλάκης είναι 29 και ο Πέρκας 25. Πρέπει να κοιτάμε και τις ηλικίες. Ο ΠΑΟΚ δεν τελειώνει το καλοκαίρι το επόμενο. Έχει συνέχεια ένας οργανισμός που πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάσει και την επόμενη μέρα. Το ποδόσφαιρο δεν σταματάει. Και για αυτούς λοιπόν θα αξιοποιηθεί το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας για να δούμε ποιοι θα παραμείνουν οριστικά για όσους δεν παρθούν αποφάσεις μέχρι τις 20 Ιουνίου. Σάλος. Το νοσοκομείο που έβγαλε διάγνωση για τον Κάριους. Μόνο που θα πεθάνω δεν ξέρω. Παίρνει χρήματα από τη Λίβερπουλ. Μάλιστα. Που κάναν θέματα ζώα. Ωραία, ότι χτύπησε ο Ράμος τον Κάριους και έπαιζε με διάσηση και το κατάλαβαν ένα μήνα μετά. Ενώ θα έπρεπε, αν είχε διάθεση ο Κάριους, να πάει να πει: παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός μου. Ζαλίζομαι, έχω εμετό, έχω το ένα, κάτι. Εδώ θέτει θέμα συνεργασίας νοσοκομείου με ομάδα. Μα αυτό είναι κάτι σήμερα. Μου θυμίζει εμένα. Ναι, Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και Διαβαλκανικό. Τα φιλιά μας στο Διαβαλκανικό. Μα εδώ είχαμε εδώ παράδειγμα. Κρίθηκε αγώνας, κρίθηκε πρωτάθλημα. Με μια τέτοια κίνηση που έγινε αποδεκτή. Γιατί δεν αμφισβητούμε ούτε τη διάγνωση, τίποτα. Απλώς ότι έγινε αποδεκτή αυτή η κίνηση από μια ομάδα που συνεργάζεται με ένα νοσοκομείο. Τότε σάλο δεν είχαμε τότε. Σάλο είχαμε. Είχαμε σάλο, μικρό σάλο είχαμε. Αλλά αποτέλεσμα δεν βρέθηκε. Ο Περέρα που ετοιμάζει τον νέο κανονισμό διαιτησίας, ο Πορτογάλος, σύντομα θα τον καταθέσει. Θα ενημερωθεί η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για να τον ψηφίσει και μετά θα γίνουν γνωστές και ο πίνακας διαιτητών. Βεβαίως θα περάσει στον κανονισμό διαιτησίας η χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών. Και λέγεται, γράφεται ότι έχει πάρει ήδη απόφαση ότι όλα τα ντέρμπι στο επόμενο πρωτάθλημα θα τα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές. Και από εκεί πέρα έχουμε το ΒΑΡ, στο οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθούν πολλοί διαιτητές. Πολλοί. Έχουμε τους διεθνείς, από όπου προέκυψαν τα πιο πολλά προβλήματα και πολλοί διεθνείς θα αποχαιρετήσουν, άρα πρέπει να προωθηθούν άλλοι διαιτητές. Έχουμε το ότι ο Περέρα θα φύγει στο Μουντιάλ και θα λείψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα σε αυτό το διάστημα δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Γενικά περιμένουμε πολλές αλλαγές στα διαιτητικά. Α, και απλά με το ΒΑΡ να μην είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι θα ξεκινήσει η χρήση του από τον Αύγουστο ή από το Σεπτέμβριο. Μάλλον θα χρειαστούν κάποιοι μήνες μέχρι να οριστικοποιηθούν όλα τα διαδικαστικά. Στον Παναθηναϊκό βλέπεις τι γίνεται. Γελάει ο κόσμος. Αυτή είναι η κατάσταση όμως. Γελάει ο κόσμος. Δεν μπορεί να πάρει άλλους παίχτες. Ψάχνει οτιδήποτε υπάρχει σε μια ηλικία νεαρή. Μπάσκε. Τι να κάνει, αυτή είναι η κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Αφού όμως σου λέει σωθήκαμε, αφού δεν έγινε τίποτα άλλο χειρότερο, έστω και αυτό κάτι είναι. Μείον 6 με τον. Πώς τον είπε, το Λεμονί, ένα πρώην παίχτη του Άρης Ακαδημίας, ένα Λεμονί, ένα όνομα. Πώς? Καλούδης Λεμονής. Είναι στόχος του Παναθηναϊκού, έχει κλείσει. Λέει ο Καλούδης Λεμονής. Στον Κισαμικό έπαιζε, ναι. Ο Χαντάκιας του Πανετολικού. Ο Κυριακόπουλος του Αστέρα Τρίπολης. Όπου ο Χαντάκιας μια φορά πέτυχε την μπάλα κανονικά και συγκινήθηκε το Αγρίνιο, έκανε ολονυχτία. Ναι. Μείον 6, χωρίς άλλες κινήσεις. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ο Δόνης, εκεί ο Δόνης, ο Ταμπίζας. Το παλεύουν.
Και επειδή πάντα υπάρχει σύγκριση, πάντα υπάρχει σύγκριση και πάντα κοιτάς δεξιά-αριστερά, αυτούς που έχουν τους ίδιους στόχους με τον ΠΑΟΚ, και πόσες μέρες περάσανε, και 20 μέρες και 25 αφού τελείωσε η σεζόν. Φυσικά καμία ομάδα δεν είναι ακόμα σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ. Καμία ομάδα. Τη συνέχεια που έχει ο ΠΑΟΚ, το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ, και χθες και προχθές και σήμερα και αύριο, ο ΠΑΟΚ θα είναι πάνω από αυτούς σε ετοιμότητα, σε ρόστερ, στο ξεκίνημά του για τη νέα σεζόν. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει πάρει υπογραφές παικτών. Δεν κάτι απίθανος βλέπω. Δεν βλέπω. Αλλά και ποιοι έχουν φύγει, έτσι. Και ποιοι έχουν φύγει. Η ΑΕΚ, εντάξει, μέχρι τώρα δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Το σκάουτινγκ πάντως του Ολυμπιακού, του προπονητή του Ολυμπιακού, του νέου, δεν είναι μυρωδιάδες, δηλαδή παίκτες που γράφονται αλλά δεν αποκτιώνται ποτέ, είναι κανονικοί παίκτες, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω να πάρθει κανείς από αυτούς. Για μια ομάδα που όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια πολύ μυστήρια καμπή της ιστορίας της. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην είναι ο ΠΑΟΚ σε καλύτερη βάση και στις 20 Ιουνίου, κοίτα, μόνο και στις 20 Ιουλίου και στις 20 Αυγούστου. Μόνο αυτό καταστροφικός μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ και να δώσει δικαιώματα. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος στο πώς θα κάνει τις 2-3 κινήσεις που χρειάζονται για να μπει καλά στη σεζόν. Η μία έγινε, λίγες ακόμα. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρουμε και εξτρέμου, εξής. Στο τέλος όμως, όχι στα πρώτα παιχνίδια. Φύγει ο Κάμπος. Αν θα φύγει ο Κάμπος, ένα. Και δεύτερον, τι με τους ξένους. Α, πέρα από τον Ερίκη ή τον Ουάρντα. Ναι, ο Ερίκη και ο Ουάρντα μπορεί να μην μείνουν. Ο Ουάρντα είναι προς πόλης. Ο Ερίκη είναι τακτικά κάπως που ο Λουτσέσκου της ισορροπίας μπορεί να μην του κάνει. Προφανώς, άμα φύγει ο Κάμπος και δεν μείνουν και οι δύο, προφανώς. Όχι, για τον Κάμπος δεν είπα τίποτα, για τους δύο είπα. Ναι. Ο Μακ έφυγε. Άρα πρέπει να αντικαταστήσει τον Μακ. Ερίκη. Ο Ερίκη δεν είναι ο τύπος του παίκτη που αρέσει στο Λουτσέσκου. Χωρίς να ξέρω κάτι, εντάξει, αλλά όταν ένας προπονητής 8 στις 10 λέξεις που λέει είναι ισορροπία και ο Ερίκη τακτικά είναι μόνο ανισορροπία, είναι πιθανό να μην είναι ο Ερίκη στο ρόστερ. Τι δεν καταλαβαίνει. Να τον φτιάξει. Να φτιάξει και αυτό να. Βέβαια. Τι είναι, οικοδόμο πήραμε προπονητή. Η δουλειά του είναι αυτή. Ναι. Να φτιάξει τον Μπρίγκοβιτς σε ό,τι του λείπει. Τον έφτιαξε. Τον Μπέρκα τον έφτιαξε. Να φτιάξει τον. Τον Βαρέλα τον έφτιαξε. Τον Πασχαλάκη τον έφτιαξε. Τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ τον έφτιαξε. Αυτά είναι. Το έφτιαξε τι σημαίνει. Να πρώτα δίνω ένα ρόλο και καπάκι τον οδηγώ στο να κάνει να φαίνονται λιγότερο τα αγωνιστικά κουσούρια που όλοι έχουν. Μια χαρά. Να φτιάξει και τον Ερίκε. Και ο Ερίκε δεν φτιάχνει. Φίλε. Να είναι μεταγραφή. Δεν φτιάχνει. Κρίμα γιατί είναι που λένε, αλλά δεν φτιάχνει. Είναι λίγο ανισόρροπος. Δεν μπορείς να το φτιάξουν οι Γάλλοι, θα το φτιάξεις εσύ. Μας έκανε εκεί Τουλούς χάρη. Πήγε το τσακάλι εκεί να πουλήσει το ΜΑΚ και του λένε ναι, έχει έναν καλό η Τουλούς. Εκεί δεν τον παίρνεις εσύ, αφού έχει και επιθέλει στο ΜΑΚ. Και πήγαμε, πήραμε, το θυμάσαι πώς έγινε αυτό. Ακόμα και φέτος το καλοκαίρι και στην Ουκρανία και με τους Σουηδούς, ο Ερίκης εξελάσπωσε. Μαζί σου. Γιατί σε μια φάση που δεν υπήρχε ισορροπία, ο ανισόρροπος έκανε διαφορά. Τώρα είναι άλλη ομάδα. Μη συγκίνησε το περασμένο καλοκαίρι με αυτό. Τώρα η ομάδα έχει ρόλους. Άρα θα μπει και στην οργανωμένη ομάδα ο Ερίκη και θα βοηθήσει ακόμα πιο πολύ. Εντάξει, καλά. Μακάρι να είναι έτσι, Δημήτρη μου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αν και εγώ τον Ερίκη τον είχα πίσω από τα φόρτ, δεν τον είχα ποτέ πλάγι. Πάμε γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα γιατί η μέρα μπάσκετ είναι η σημερινή. Και δεν είπαμε κουβέντα. Κουβέντα για την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε και με εισιτήρια. Σε λίγο θα ενημερώσουμε πώς και γιατί. Προσέξτε τι γίνεται. Προσέξτε τι γίνεται. Είμαστε παρά 20. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα χρειαστούν. Αλλά οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2310-287-888 και θα έχουν βεβαίως έτοιμο να δώσουν αριθμό ταυτότητας, άμκα και τα λοιπά, κερδίζουν εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Προμηθέας σήμερα το απόγευμα. Οι 10 πρώτοι, 2310-287-888, για να δούμε πόσα λεπτά θα χρειαστούν για να φύγουν τα 10 εισιτήρια. Ο Νίκος Μοσχοβίτσα κάνει την πρόβλεψη. Νίκο, πόσα λεπτά χρειαστούν? Ξέρω εγώ,
ας πούμε ένα λεπτό για το καθένα. Έχουμε πολύ γρήγορη Μαριλίζ, δηλαδή αν αυτό είναι το θέμα σου, είναι πάρα πολύ γρήγορη σε αυτό το κομμάτι. Α, ναι. Το ξέρω, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει η διάθεση. Αν υπάρχει διάθεση, Μαριλίζ νομίζω θα είναι έτοιμη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να κάνεις μια πρόγνωση για τη διάθεση που θα δείξει και περαιτέρω τη διάθεση για τον κόσμο που πάει στο γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Έξω, τετάρτη, θα έχει 4.000 ώρα στο γήπεδο. Ζέστη έχει, άστε, μακριά το μαλατάκι. Ναι, 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 το λεωφορείο δεν πάει. Ο παπά, ποιος τον ανέβασε τελικά το χθεσινό μετά ότι θα γεμίσει ο κόσμος το παλατάκι και αυτά, μάθαμε. Δεν θυμάμαι. Δεν ρουφιανεύεις ούτε εσύ, ε. Θα σας πούμε, θα έρθει στιγμή. Θα έρθει στιγμή. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Θα έρθει στιγμή. Ωραία, έβαλες μπρίζες, έβαλες το χέρι σου γι' αυτό, έτσι. Ακόμα και να το γράψεις εσύ, αυτός που το έγραψε το έδωσε κατεύθυνση. Ήταν επηρεασμένος. Δεν απαντώ. Μάλιστα. Δεν ρουφιανεύεις. Το ότι μάθαμε καθυστερημένα, ενώ έχουμε κλείσει τριήμερο, ότι έχετε εξπρίκα στο Μαρμαρά, ωραία, θα το φας το Πινελίκι τώρα ή μετά. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν. Ναι. Με την εκπομπή είναι προσωπικά ζητήματα. Είναι προσωπικά ζητήματα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Όπως το λέγε προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Φίλος προβλέπει ότι μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή δεν θα έχουμε δώσει ούτε 7 εισιτήρια. Για τόση απογοητευτική κίνηση. Και θα έρθει ο γιατράς και θα πει ήμασταν καλύτεροι, θα έχει βαρέσει τριπλάσιες βολές. Τριπλάσιες βολές. Θα έχει βαρέσει αυτή τη φορά. Το συνηθίζει, δεν. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Και θα σου πουλάει και τρέλα και η προσπάθεια που κάνουμε και οι ακαδημίες μας και το ένα και το άλλο. Και θα φεύγουν απογοητευμένοι οι 12 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα έχουν αποφασίσει να πάνε. Μέσα σε... Γιατί να φύγουν απογοητευμένοι συνήθως. Αφού δεν θα γίνει ατμόσφαιρα σήμερα, θα είναι με τα σπόρια οι 12 φίλαθλοι. Ναι, αυτό λέω. Λέω λίγο ζέστη, Τετάρτη απόγευμα. Air condition έχουμε. Γήπεδο, τα γνωστά. Να πούμε ότι έχει air condition, μπας και μαζέψουμε λίγο κόσμο. Πλάκα, πλάκα. Γιατί δεν γίνεται το μάτσο 8.30. Νομίζω ότι έχει τηλεόραση. Να κάνει και με τηλεόραση. Ναι. Εντάξει, ο τελικός δεύτερος είναι αύριο. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, κάνε το 8.30 ρε παιδί, δηλαδή τι... Εντάξει, συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις η τηλεόραση είναι αυτή που αποφασίζει. Σε κάλυψε η τοποθέτηση του τέλου του Τζουνατζίδη για το Χαραλαμπόπουλο χθες. Τα εξήγησε πολύ ωραία. Ναι. Και έδωσε και μία παράμετρο την οποία δεν την είχαμε στο μυαλό μας. Δεν την είχες εσύ, αυτή του... το ότι ήταν να ξεκινήσει τέλος πάντων η μικρή τελική και η τελική τώρα, Τετάρτη με Πέμπτη. Ναι. Και έτσι είχε δοθεί και το OK πριν κάνα δύο εβδομάδες. Πριν γράψεις τον blog σου, Νίκο μου, δεν έπρεπε να ρωτήσεις αυτό τον γενικό, τον GM του ΠΑΟΚ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι άλλο το ένα, το άλλο το άλλο. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια συγκεκριμένη άποψη για αυτό το κομμάτι δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε κι εμείς 100%. Ω, 100% δεν συμφωνεί κανείς. Ναι. Άρα τώρα είπα, η τοποθέτηση Παπαθεοδόρου ότι ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει το δρόμο σε αθλητή την ώρα που παίζει παιχνίδι, εντάξει, είναι λίγο ακραία τώρα, εντάξει. Στο δικό μου το μυαλό, η σεζόν για τον Χαραλαμπόπουλο θα έχει τελειώσει. Τα ίδια από να πει. Αν... δεν έχει τελειώσει. Ναι. Okay. Αν το ίδιο να πει, αν πουλήσουν τον Μπέλκα. Και σου πούνε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει τον δρόμο. Τι δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Με πώληση. Έχει σχέση με την παρουσία του σε παιχνίδια. Έχει λεφτά, δεν έχει ένα και πρέπει. Στο πόδο σου. Ναι. Νίκο, ο Κόρυβος θα έχει τα ίδια προβλήματα που είχε και προχθές. Ναι. Γιατί κατά ψέματα παίζει και αυτό ένα ρόλο. Εντάξει, είναι λίγο επηρεασμένο. Κοίτα, ο Μιλόσεβιτς έχει ακολουθήσει την αποστολή. Αλλά αυτός γενικά στα τελευταία παιχνίδια είναι κάθε φορά κρίνει τελευταία στιγμή αν μπορεί να παίξει. Το πρώτο μάτς δεν έπαιξε. Ο Σαλούστρος, επειδή είναι το γόνατο που είχε το τραυματισμό το σοβαρό πέρσι, έχει μαζέψει υγρό από ό,τι έχω μάθει και δύσκολα θα ξαναπαίξει σειρά. Και οι άλλοι δύο Αμερικανοί, ο Χολ και ο Έλλης, είναι με θέματα εδώ και καιρό. Οπότε πάλι ο Προμηθέας, ακόμα και να είναι διαθέσιμη αυτή που λέμε, δεν θα είναι στο 100% όπως και να το κάνουμε. Είναι λοιπόν λίγο άδειοι στη ρακέτα τους, παραμένουν λίγο άδειοι εκεί, έχουν κάποια θέματα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ίδια εικόνα του Προμηθέα όπως είχαμε στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που... μην έχοντας ουσιαστικά επιλογές, το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν διαρκώς στο τρίποντο. Πιστεύω ότι και ο Προμηθέας θα είναι πιο έτοιμος, ακόμα και με όποια θέματα έχει, να αντιμετωπίσει τον
στον ΠΑΟΚ, έστω και με πιο χαμηλά σχήματα, που το είδαμε και στο πρώτο μάτς. Αλλά ο ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί, στην έδρα του και την ένταση του αγώνα ανεβάζει πολύ περισσότερο και το ρυθμό μπορεί να ανεβάσει πολύ περισσότερο, και αν έχει και περισσότερη φρεσκάδα από τον Προμηθέα με τον τρόπο που παίζει στο παλατάκι, μπορεί να φτάσει όχι εύκολα στην νίκη, αλλά να φτάσει σε αυτό που θέλει να κάνει, να κάνει το 2-0 και να αγκαλιάσει τη θέση ουσιαστικά. Ναι. Άλλα τρία εισιτήρια, έφυγαν τα πρώτα 7 στα 4-5 λεπτά που μιλάμε. Άλλα τρία εισιτήρια, οι πρώτοι τρεις στο 23-10-287-888 για το σημερινό. Άμα το πάμε λίγο προκλητικά, ότι έλα που να τρέχεις τώρα απόγευμα και τέτοια, κάτι γίνεται. Μόνο έτσι. Αν το πας με το καλό, δεν γίνεται. Μόνο με. Το καλό, δεν μπορούν, βρε, δεν μπορούν τα παιδιά του. Εντάξει, δεν το έχουν με το μπάσκετ. Δεν το έχουν. Με αυτήν την νοοτροπία είχαμε τότε που τα χάναμε όλα, δεκαετία του 80. Δεν μπορούσαν τα παιδιά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβλήματα πέρα από τον Τσόχλα. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι κανονικά δίνουν το παρόν. Για διαιτητές είπαμε, ο Σχοινάς λέει δεν θα παίξει σε κανένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γιατί? Δεν είχε βγει ένα βίντεο από το Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να θυμηθώ και πότε ήταν, γιατί είχε βγάλει και πολλά βίντεο. Είχε δικαστήρια. Στους περσινούς τελικούς ήταν. Ναι. Και υπάρχει τέτοιο ζήτημα ασυμβίβαστου στους τελικούς για το Σχοινά. Καλώς γιατί δεν είναι αυτός, κοίτα, από αυτούς που έχουν μείνει, είναι από τους πιο έμπειρους, εντάξει. Ναι, είχε ένα όνομα. Έχει πάρει και πολλά παιχνίδια. Αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει, καλύτερα για να παίζεις. Εμάς ποιοι μας παίζουν σήμερα για να ξέρουμε τι θα λέμε. Ο Σχοινάς. Σήμερα σφυρίζει Σχοινάς, Σόμος και Τζαφλέρης. Ο Τζαφλέρης ποιος είναι? Είναι... Δεν θυμάμαι ένα αρχηγό. Ταλέντο. Άμα τον δεις θα το θυμηθείς. Ναι, πού, σε ποιο μας έπαιξε? Ήταν ο τρίτος τότε με τον Διαμαντή. Με ποιο? Με τον Διαμαντή τότε ήταν ο τρίτος, με τον Λαύριο. Δεν το θυμάμαι. Κάπου... Μπορεί να ήταν ο τρίτος στο Λαύριο με τον Ψαριανό. Ναι. Μπορεί, δεν το θυμάμαι 100%. Ωραία, Σόμο. Αλλά είναι εγώ κυνηγάω Σόμο τώρα και από τα Δερμάτινα. Σόμο θα κυνηγήσω. Εντάξει. Έχει σωστή στόχευση. Ναι. Αποφάσισε. Είδαμε το βίντεο χθες του Κόνιαρη με τον Χαραλαμπόπουλο να μιλάνε για Μουντιάλ. Εντάξει, ο Κόνιαρης είναι λίγο άμπαλος. Τι αδίκω. Ο Χαραλαμπόπουλος το έχει. Παντελώς. Από ό,τι φάνηκε. Ο Χαραλαμπόπουλος του αρέσει κιόλας. Βλέπει, παρακολουθεί. Και τι είπε, Αργεντινή είναι. Είναι με την Αργεντινή. Ναι. Εντάξει. Μπροστά του δεν βλέπει. Ο Κόνιαρης πάντως είναι, δηλαδή πραγματικά πρέπει να είναι παντελώς. Νομίζω ότι το ότι ήξερε το Μέση και τον Ρονάλντο επιτυχία ήταν. Ναι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Έχουμε κάτι άλλο, Νίκο? Κάτι άλλο τώρα, εντάξει, είπαμε, το παιχνίδι είναι σήμερα στις 6.30 τρίτο μάτς το Σάββατο στην Πάτρα. Εντάξει, έτσι όπως είναι οι σειρές αυτές, στις τρεις νίκες, αυτός που, αν κάποιος κάνει το 2-0, πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Ναι, γιατί πλέον δεν υπάρχουν δυνάμεις πολλές, εντάξει, και από... ναι, οκ, okay, ακριβώς αυτό. Άμα γίνει το 2-0, μετά μπαίνει στο μυαλό σου η παραλία. Δηλαδή αυτός που σκέφτεται ότι πρέπει να κάνει τρία παιχνίδια ακόμη... Ναι. Ενώ μπορεί να κάνει ένα και να πάει να ράξει στο κατάκολο π.χ. που είναι κοντά εκεί. Εμείς ή να πάει στην Αμερική στην οικογένειά του, να σκεφτούμε αυτό. Ναι, αυτό. Εμείς έχουμε καλύτερες παραλίες και είναι λίγο πιο... Είναι λίγο πιο... Δεν μου λες, όλα μας τα παίχθες ο Ζουρνατζίδης. Το μόνο που δεν μας είπε είναι αν έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ από τώρα συμφωνίες για την επόμενη χρονιά πέρα τα συμβόλαια τα οποία... Εκεί έβαλε το... σαν βουλευτής απαντούσε. Την κασέτα, ναι. Κοίτα, κουβέντες έχουν γίνει, αλλά πέραν του Μαργαρίτη που okay, είναι πιο προχωρημένο, γιατί είναι και ο Μαργαρίτης που εντάξει, και ο ΠΑΟΚ τον θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος είναι στην ομάδα αρκετά χρόνια. Με τους Αμερικανούς είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορείς να τους κλείσεις από τώρα. Αν δεν έχεις το πακέτο, να το πω έτσι πολύ απλά, που ο ΠΑΟΚ δεν το έχει, για να πει ο Αμερικανός ότι εγώ για να μείνω του χρόνου θέλω, ξέρω εγώ, 220.000, λέω ένα παράδειγμα, και να του πεις, OK, υπάρχει και μένεις. Ο Πέτρου ήταν πρέπει λίγο να δούμε αφού τελειώσει η σεζόν θα γίνει. Ο Γκος πού να πάει τώρα στα 33, το 34, εσύ. Μια χαρά είναι εδώ, ο Γκος. Μαζί σου. Αλλά πες ότι έρχεται μια πρόταση, πού να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, από το Puerto Rico και του δίνουν 300.000 δολάρια. Και είναι 35 χρονών. Γιατί δεν είναι παραπάνω 300.000 δολάρια. Στην τελευταία του σεζόν, ας πούμε. Στο Puerto Rico, ο προϋπολογισμός για την παιδεία πρέπει να είναι 280 πάντως. Όχι, ρε, πέφτουν λεφτά. Πέφτουν λεφτά στο Puerto Rico. Από το Ιράν, από τις Φιλιππίνες, ξέρω εγώ, σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορείς
να είσαι 100%. Νομίζω ότι ο Γκος πάντως δεν είναι τέτοιος. Δηλαδή είναι παίχτης που θέλει να είναι σε καλό επίπεδο. Θέλει. Αυτά που λέει ότι έτσι έχω μάθει να παίζω, είμαι ηγέτης και παίρνω τα μεγάλα σου, τα πιστεύει. Δεν τα λέει για να τα πει. Και επειδή στον ΠΑΟΚ ήρθε στα... Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς το ξεκίνημα της σεζόν, δεν ήταν και πολύ μέσα, αλλά ήταν μετά την έναρξη και ξαναβγήκε έτσι ψηλά στον αφρό, να το πω έτσι. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Μια διάθεση και για τον Τζόουνς έχει εκφραστεί εδώ και καιρό, αλλά έχει μείνει λίγο στάσιμο το θέμα. Νομίζω και αυτό μετά το τέλος της σεζόν θα φανεί. Τώρα τελευταία τον Τζόουνς τον βλέπετε όταν ξεκινάει να κάνει διείσδυση, ότι τρακέρνει σαν τον Κρουμπάλι. Ποιος? Ο Τζόουνς. Το πάντα το είχε αυτό. Πιο πολλά λέει απεχηχαμένα παρά τίποτα. Ποιο ήταν στο ξεκίνημα? Όχι, στα λέει άπειδικα. Έχει λες και παίζει σκουός, τη χτυπάει την μπάλα στο ταμπλό. Σαν το κούμπο πηγαίνει τώρα. Το Θανάσιο. Που παίρνει φόρα και δεν σταματάει πουθενά και χτυπάει κιόλας, λέει. Συνέχεια χτυπάει. Από καλή στιγμή. Σχολείται πάντα. Όπως και να πέσει, όπου και να χτυπήσει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο το παλικάρι. Το κασέ του Πέτε Γουέ, πώς είπαμε ότι είναι? Το κανονικό. 200. Αυτός πόσα θα ζητήσει. Εντάξει. Το ξεχνάμε λίγο αυτό. Έχει και καιρό να κάνει καλό παιχνίδι. Ας κάνει κανένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος που τα έχει παρατήσει, νομίζω. Ποιος ο Πέτε Γουέ? Ναι, δεν είναι. Τελευταία δύο παιχνίδια δεν βλέπετε. Εντάξει, θα μάθετε την ΑΕΚ όμως ήταν... Ναι, άστο. Εντάξει, ήταν αυτός που τα... Όχι αυτός που τα πήρε, αλλά τέλος πάντων όπως πιο σημαντικό. Στο ΑΚΑ αυτός το πήρε. Ναι. Και έχει βάλει πέντε τρίποτα κρεμαστά, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Ωραία. Εντάξει, από αυτή την κουβέντα που κάνουμε για τους παίχτες τέλος πάντων που είναι να μείνουν και όλα αυτά, προφανώς είναι προτεραιότητα ο Μαργαρίτης και το λέω γιατί όντως η αγορά ασχολείται με τον Μαργαρίτη. Γιατί αν ο Μαργαρίτης βγει ελεύθερος στην αγορά, νομίζω ότι οι 12 ομάδες πριν τον 2, να μην πω και κάποιος από τους 2, θα τον ήθελα στο ρόστερ τους. Οπότε νομίζω ότι αφού τελειώσει η σεζόν, λίγο παραπάνω προτεραιότητα είναι να τελειώσει το θέμα του αρχηγού θετικά. Και έπειτα να δούμε τις επόμενες κινήσεις που θα έχουν να κάνουν είτε με κάποιες ανανεώσεις, να το πω έτσι, συνεργασιών, είτε με τους επόμενους παίκτες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και από την ελληνική αγορά και κοιτάει πράγματα και κάποια πράγματα έχει προχωρήσει, αλλά θα τα δούμε για πες. Τη σεζόν. Ας τελειώσει η σεζόν και θα τα πούμε, ρε παιδιά, εδώ θα τα κάνουμε. Τι θέση? Εκεί κάτι έχει δει στην περιφέρεια. Κάτι ψάχνει. Κάτι έχει κουβεντιάσει. Αυτός ο Ουκρανός, ο Λίποβι που συμφώνησε με τον Προμηθέα, αυτός είναι πολύ ακριβός. Το είχα αφήσει ότι είχε μια πολύ καλή υπόθεση με τον Προμηθέα. Νομίζω συμφώνησε. Έτσι υπόθηκε στην τηλεόραση. Ναι, είχα μάθει ένα ποσό που είχε πέσει λίγο το σαγόνι μου, είναι η αλήθεια. Α, ναι. Κάτι για 110-120 χιλιάρικα. Αλλά το είχα αφήσει εκεί. Καλός παίχτης. Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως η συμφωνία, αλλά okay. Αν έχει τέτοια πρόταση. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα από το παλατάκι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Τελειώσαμε τα εισιτήρια. Προφανώς τελειώσαμε, έτσι. Ωραία. Κλείσαμε. Οι φίλοι που καλέσατε γνωρίζετε ότι θα πάτε στο γήπεδο και θα πάρετε από εκεί το εισιτήριο για να δείτε τον αγώνα ΠΑΟΚ Προμηθέα που μπορεί να είναι και το τελευταίο φετινό εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ για. Έλα μαζί μου, ρε. Δεν προλαβαίνω. Έλα, ρε, γράψε μετά βράδυ. Άσε που είναι τώρα, να μην γίνει καμία στραβή και έχουμε άλλα. Να το χρεωθείς εσύ. Θα μου λέει ο Παναγιώτης. Είναι και Παναγιώτης με ρωτάει πάντα, θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Προληπτική είναι. Είναι λίγο προληπτική. Θα πάω, εγώ θα σου λέω. Η βασκετική. Με γιατρά ασχολούμαι σήμερα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ο Μινάς Χαλκιαδάκης του Κισαμικού δηλώνει στο SDNA ότι όχι, δεν έχω συμφωνήσει στον Παναθηναϊκό. Δεν έχω υπογράψει, έχει πει. Ναι. Εγώ νόμιζα το Χαλκιαδάκη, τον Μπρούνο, του Πάσου. Ναι, ρε, αλλά δεν μπορεί αυτόν, είναι μεγάλος. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Δηλαδή μπαίνουμε στο κλίμα. Τον απέκτησε ο Κισαμικός από την Καρδίτσα. Ο Κισαμικός είναι ομάδα του Ολυμπιακού, ενημερωτικά, είναι η β' ομάδα του Ολυμπιακού. Αχα. 29 αγώνες, 9 γκολ. Εντάξει. Από αυτούς πήρε ο Πάς για ένα εκείνο τον... πώς το είναι, τον εκείνο τον μαύρο... Γάλλος νομίζω όμως. Με 11 assist. Λέω. Πώς το λένε, Χρήστο, του Κισαμικού, το που πήρε το Παζιάννα. Λέω Μπατίστα. Κάπως έτσι. Λέω Μπατίστα νομίζω είναι μοντέλο της τέτοιας. Ή παίζει μέσα στο στη Μιλάγκο στην αντίθεση. Τι να κάνεις. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα πολύ δρόμο για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα ρόστερ των ομάδων.
Αυτά λίγο πριν τις 2 από εμάς. 6:30 ΠΑΟΚ Προμηθέας, το αθλητικό γεγονός της ημέρας για τον ΠΑΟΚ. Για ό,τι άλλο προκύψει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και μέσα από το Λίμπερο, τα ξαναλέμε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.